Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου, και εμπλουτίζεται το πρωινό μαγκαζίνο. Κάνω κάποιες αλλαγές για καλό, φαντάζομαι. Εκτός λοιπόν από τις αθλητικές εφημερίδες, θα προσθέσω και τις πολιτικές εφημερίδες, αλλά και μία στήλη που μου αρέσει ιδιαίτερα. Εμένα πάντοτε μου άρεσε, το «Σαν σήμερα». Μία αναδρομή στο παρελθόν, τα γεγονότα τα πιο σημαντικά που έχουν συμβεί, αλλά και οι γεννήσεις και οι απώλειες της συγκεκριμένης ημέρας σημαντικών προσωπικότητων. Στις αθλητικές τώρα εφημερίδες κυριαρχεί, όπως καταλαβαίνετε, οι δηλώσεις του Προέδρου του Παναθηναϊκού, της ΚΑΕ και του Ερασιτέχνη, του κυρίου Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ότι αποχωρεί αν δεν τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις που έχει θέσει για το Βοτανικό. Στις πολιτικές εφημερίδες αναμφισβήτητα κυριαρχεί η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την ανακήρυξη ΑΟΣ, που αλλάζει και πάλι τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Είναι μια σκακέρα, μια χοντρή παρτίδα σκακιού, έτσι, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και στις αναμνήσεις, το σαν σήμερα, κυριαρχεί βέβαια η σφαγή του διστόμου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα πράγματα, να δούμε πώς έχουνε. Θα τα δούμε οπτικοποιημένα πλέον. Και να ξεκινήσουμε με τη Sport Day. Δημήτρης Γιαννακόπουλος λοιπόν. Φεύγω. Προανήγγειλε την αποχώρησή του από την ΚΑΕ, στην οποία έβαλε πολιτήριο αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλάνο για τον Βοτανικό, εφόσον προχωρήσει μόνο το ποδοσφαιρικό γήπεδο, και την Ευρωλίγκα λόγω των σοβαρών διαφορών του με τον Μπερτομέου. Δημήτρης Γιαννακόπουλος και στην Live Sport. Το Γάντι στον Κώστα Μπακογιάννη. Όλα τα γήπεδα στο Βοτανικό ή φεύγω εντελώς από τον ΠΑΟ, η μεγάλη τελευταία ζαριά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Συνεχίζουμε με το Φως. Πιέζει ο Γκραντέλ. Δεν υποβιβάζεται τελικά με δικαστική απόφαση η Τουλούς, αλλά ο Ιβοριανός εξακολουθεί να είναι πολύ ζεστός με Ολυμπιακό. Πάμε στην ώρα των σπορ. Ολιβέιρα το 200% και όσο αντέξω, και ένα δεύτερο θέμα από την εφημερίδα. Πεκταράς ο Ένο Μπακάρε, θα δείτε ότι θα κάνει τη διαφορά, λέει ο άλλοτε παίκτης της Ένωσης, η Φεάνη Ουντέζε. Συνεχίζουμε και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Η Δονή χωρίς τέλος. Υποκλήθηκαν οι πάντες στην κόκκινη κυριαρχία. Sport Time, επιστροφή στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λοιπόν ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, κλείνοντας ένα κύκλο 33 ετών της οικογένειάς του. Φεύγω. Η Πράσινη, επίσης. Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τέλος εποχής, 1987-2020, η οικογένεια Γιαννακόπουλου, 33 χρόνια, 450 εκατομμύρια, 41 τίτλοι. Και Metro Sport. Όλοι θα αξιολογούνται έως το τέλος της σεζόν, προειδοποίησε οργή Ιβάν. Θα φέρει εγωισμό. Και ένα δεύτερο θέμα της εφημερίδας, τελική ευθεία, ένα βήμα ο Άρης πριν από τη συμφωνία για νέο συμβόλαιο με Γκάμα, Ματίγια, Κόρχουτ, Λάσον και Κουέστα. Αυτά λοιπόν με τις αθλητικές εφημερίδες, και να περάσουμε τώρα στην ανασκόπηση του πολιτικού τύπου. Ξεκινάμε με τα νέα. Η αποδικοποίηση της συμφωνίας με την Ιταλία, τα 4 μηνύματα της πρώτης ΑΟΣ. Πρώτον, και με τη Βούλα μικρά και μεγάλα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Δεύτερον, πού και πώς αλλάζουν πλέον τα δεδομένα για την ΑΟΣ Τουρκίας-Λιβύης. Τρίτον, γιατί λειτουργεί ως προάγγελος της συμφωνίας με Αίγυπτο και Αλβανία. Τέταρτον, ο ελιγμός με τα 12 μίλια και η κοινή παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενη εφημερίδα ή καθημερινή. Απάντηση στην Άγκυρα μέσω Ρώμης. Νέο στοίχημα οι συζητήσεις για ΑΟΣ με την Αίγυπτο.
Η εφημερίδα των συντακτών. Ελλάδα και Ιταλία τα βρήκαν χθες για την ΑΟΣ. Συμφωνία στο Ιόνιο με το βλέμμα στο Αιγαίο. Κατοχυρώνει δικαίωμα στα νησιά και ακολουθεί το διεθνές δίκαιο σύμφωνα με κυβερνητικές δηλώσεις. Ερωτήματα για τα δικαιώματα αλληλείας που παραχωρούμε στους Ιταλούς και την επίρρεια των νησιών. Θετικός καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητάει 12 μίλια στο Ιόνιο και ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική. Η συμφωνία δεν χωράει πανηγυρισμούς, λέει το ΚΚΕ. Δημοκρατία. Μεγάλη επιτυχία του Δένδια, υπέγραψε χθες την οριοθέτηση της ΑΟΣ με τον Τιμάιο, ιστορική συμφωνία με την Ιταλία. Ασπίδα και στο Αιγαίο μέσω Ιουνίου, η ρελάνς της κυβέρνησης στέλνει μήνυμα στην Τουρκία, Αλέξης Τάρκας και τώρα το Ισραήλ. Ελεύθερος τύπος, μήνυμα προς τον Ερντογάν, η ιστορική συμφωνία Αθήνας-Ρώμης, ασπίδα η ΑΟΣ με Ιταλία, επιβεβαιώνει το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες. Η Αυγή. Ανησυχία για την απουσία κυβερνητικού σχεδίου, ακροβασίες με την υγεία και τον τουρισμό. Ανησυχία στο Μαξίμου για την αύξηση των κρουσμάτων και την αποτυχία στην πράξη των υγειονομικών μέτρων στους τουριστικούς προορισμούς. Κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια Αμερικανών, Ρώσων, Τούρκων και στο Αιγαίο μοίρασαν τη Λιβύη, Πούτιν, Ερντογάν. Διπλωματικό στραπάτσο για την Ελλάδα, η συμμαχία με τον Χαφτάρ. Πάμε στη σκανδαλιάρικη Εσπρέσο. Μαφιόζικο καρτέλι θανάτουσε 37χρονη επιχειρηματία της Ζακύρθου και στον άντρα της. Εκτελεστές αστυνομικοί. Το αστυνομικό μέσα σε αγωγικά. Το παρελθόν του 53χρονου που γαζώθηκε δείχνει τα κίνητρα των killers. Εστία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το δικαίωμα στα 12 μίλια με νέους κανονισμούς αλληλείας. Ελληνοϊταλικό ράπισμα στον ανάγωγο Ερντογάν. Κοινή πορεία στο Αιγαίο, το Ιόνιο και το Λιβικό. Κοινή δήλωση και για τους πόρους. Ο λόγος. Η οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας σηματοδοτεί την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Ιστορική συμφωνία. Ριζοσπάστης. Ψηφίζεται σήμερα το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, μαζικό μήνυμα καταδίκης για να μείνει στα χαρτιά. Απεργία και συλλαλητήρια χθες στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις από εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και φοιτητές. Κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του ΚΚΕ και για άλλα ζητήματα της εκπαίδευσης που καίνε τις λαϊκές οικογένειες. Αυτά λοιπόν και με τις εφημερίδες τις πολιτικές και να περάσουμε τώρα να κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το ταξίδι μας στο χρόνο. Σαν σήμερα λοιπόν 10 Ιουνίου το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 1944 Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους. Το 1947 η ΣΑΑΜ παράγει το πρώτο της αυτοκίνητο. Το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Και το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την ανατολική Ιερουσαλήμ και τα εψίπεδα του Γκολάν. Πάμε τώρα να δούμε ποιοι γεννήθηκαν στις 10 Ιουνίου. Το 1915 ο Σολ Μπέλοου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας, που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1976. Η μεγάλη ηθοποιός Τζούντι Γκάρλαντ το 1922, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ίθελγκαμ, που ήταν και βέβαια τραγουδίστρια. Το 1931 ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης από τους θεμελιωτές της Bossa Nova. Και πάμε και στις απώλειες. Το 1580 φεύγει ο Λουίς Ντε Καμόενς, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας. Το 1982 ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, γερμανός σκηνοθέτης. Και το 2004 ο Ρέι Τσάλτς, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Αυτά λοιπόν με το ανανεωμένο πρωινό μαγκαζίνο του Free Press.
Ελπίζω να σας άρεσε. Εφόσον σας άρεσε, είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να κάνετε like, να κάνετε share, να κάνετε εγγραφή και φυσικά να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έχετε η ενημέρωση κάθε φορά που ανεβάζω κάποιο καινούριο βίντεο. Αυτά λοιπόν με το πρωινό μαγκαζίνο, θα δώσουμε το ραντεβού για το βραδάκι πάλι. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλημέρα. Γεια σας.